γεύση από τα μηνύματα του κόσμου. Ναι, βέβαια. Και θέλω ένα βράδυ να έρθετε να καθίσουμε 2 ώρες όπως κάνω τις μεγάλες συνεντεύξεις. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου και για τους τηλεθέτες, πιστεύω. Και αν δεχτείτε να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, να σας ρωτήσει απευθείας ο κόσμος ό,τι θέλει. Βεβαίως, και ας είναι Νέα Δημοκρατία, και ας είναι Λαϊκή Ενότητα, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Να σας ρωτάνε ελεύθερα και να απαντάτε. Σας το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που το θέλω πολύ να έρθετε έτσι ένα 2 ώρες. Σας υπόσχομαι και θα ανοίξουμε και γραμμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζανακόπουλε. Η κυρία Σμήνη τη διαβάσαμε. Ο κύριος Νικόλαος από Νέα Ερυθρέα. Ο λαός πετσοκόπιεται, λέει, πετσοκόβεται με τις υποφέρουμε και πονάμε. Η κυρία Μαρία του Μαρκόπουλου, τι θα γίνει με τα παιδιά μας, είναι δάσκαλοι αναπληρωτές, δεν πρόλαβα να κάνουν την αίτηση, πότε θα ανοίξει η εφαρμογή. Κυρία Μαρία από Μπελοκήπους, μην τον αφήνετε να κάνει μονόλογο τον κύριο Τζανακόπουλο. Ακούστε, πρέπει να καταλάβουμε όμως και τι γίνεται. Εδώ πέρα στις 22 Μαΐου κρίνεται το μέλλον μας. Διότι αν υπάρξει κόμπλα, αγαπητή κυρία Μαρία, με το χρέος, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε πολύ μεγάλη κατάσταση από εδώ και πέρα. Χωρίς το χρέος. Διότι έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχει δεσμευτεί, ότι χωρίς το χρέος δεν υπάρχουν μέτρα. Το Δνουτού δεν θα είναι εδώ. Μας έκανε μία ανάλυση ο κύριος Τζανακόπουλος. Εγώ βλέπω και άλλα πράγματα. Αν δεν μας καθίσει το χρέος, μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις. Η κυρία Αναστασία από τον Οροπό, για ποιο λόγο κόψατε το ΕΚΑΣ και δεν έχουμε να ζήσουμε. Ο κύριος Μάκης από το Βύρονα, πρώτος πυλώνας της δημοκρατίας η δικαιοσύνη. Η κυρία Χριστίνα από το Εγάλεο, πότε θα καλέσετε εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, κύριε Λιάτσο, απευθύνεται σε μένα, γιατί Χρυσή Αυγή, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει στείλει, κλείνω τρίτη χρονιά και δεν έχω φέρει εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, παρά μόνο τον κύριο Λαγό, τον βουλευτή, ο οποίος έκανε μια τηλεφωνική παρέμβαση στο πάνελ. Γιατί υπάρχει μια δυσκολία με τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής να έρθουν, διότι δεν δέχονται οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ούτε και εγώ θα δέχομαι, κύριε Λιάτσο. Ούτε και εσείς θα δεχόσαστε. Και υπάρχει και μια δίκη, το έχω ξαναπεί στους αγαπητούς τηλεθεατές, ότι και να. Υπάρχει και μια δίκη σε εξέλιξη. Τι να πω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο, από την Ερυθρέα. Ο κύριος Χρήστος από τη Χαλκίδα. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαμάχη Σερβίας-Αλβανίας και άλλα πράγματα. Πάρα πολλά τα ερωτήματα και τα mail. Θέλω να σας ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τζανακόπουλε, σας κατηγορεί για διαπλοκή. Πάτε να βγάλετε τα παλιά τζάκια των ΜΜΕ και θέλετε να φέρετε, λέει, τον κύριο Σαββίδη. Του δώσατε τη χαριστική τροπολογία, του χαρίσατε 38 εκατομμύρια ευρώ, ναι, με τη ΣΕΚΑΠ. Και τώρα θέλει να πάρει, λέει, το ΜΕΓΑ, το ΔΟΛ, δεν ξέρω τι θα πρωτοπάρει. Θα πάρει και τον Πίγασο, δεν ξέρουμε τι θα πρωτοπάρει. Για, για να έχετε δικά σας ΜΜΕ. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ακούστε, κύριε Λιάτσο, η Νέα Δημοκρατία κρίνει εξιδίων τα λότρια. Ναι. Κατηγορεί τη σημερινή κυβέρνηση για διαπλοκή, η οποία έφερε στην Ελληνική Βουλή το ζήτημα των θαλασσοδανείων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο ίδιος να σηκώσει τηλέφωνο για να πιέσει τραπεζίτη να δώσει δάνειο σε οποιονδήποτε μεγάλο εκδότη ή μεγάλο καναλάρχη. Μπορείτε κι εσείς να, με βάση το ρεπορτάζ σας, να κρίνετε αν και κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση έχει οποτεδήποτε, η παρούσα ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή ελληνική κυβέρνηση έχει οποτεδήποτε παρέμβει υπέρ οποιοδήποτε μεγάλο επιχειρηματία με τον οποιονδήποτε τρόπο υπόγεια και στο σκοτάδι, έτσι ώστε να στηρίξει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό το οποίο έγινε με την τροπολογία δεν έχει καμία σχέση με όλα όσα μηχανεύονταν και υλοποιούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και να εξυφάνουν τα δίκτυα της διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για φωτογραφική τροπολογία. Σας λέω με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και με πάρα πολύ μεγάλη ευθύτητα. Η συγκεκριμένη τροπολογία, το μόνο το οποίο έλεγε ήταν ότι δεν βαρύνεται με την προσωπική του περιουσία κάποιος ο οποίος αγοράζει, κάνει μια επένδυση και κατά τη στιγμή της επένδυσης δεν έχει ενημερωθεί για συγκεκριμένα χρέη και πρόστιμα τα οποία προκύπτουν από εγκληματική δραστηριότητα της προηγούμενης διοίκησης. Είναι δυνατόν αυτό? Τίποτα. Ένας επενδυτής που θέλει να πάρει τη ΣΕΚΑΠ ή οποιαδήποτε ΣΕΚΑΠ, οτιδήποτε, να μην έχει ενημερωθεί τι βάρη έχει. Μπορεί να έχουν αποκριβεί με δόλο συγκεκριμένα στοιχεία, έτσι ώστε εσείς δεν έχετε ξανακούσει για οικονομικές απάτες ή για τρόπο. Αλλά, ναι, για απόκρυψη στοιχείων. Ένας τόσο έμπειρος επιχειρηματίας, όπως φαίνεται ότι είναι ο κύριος Σαββίδης, και με ένα πακτολό χρημάτων πίσω του, διότι κάνει επενδύσεις. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να μην γνώριζε την απόλυτη κατάσταση της ΕΚΑΠ πριν κάνει την επένδυση. Ακούστε, αυτό
μπορεί να το αποδείξει. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η δίκη για τον κύριο Σαββίδη και την ΣΕΚΑΠ έχει γίνει ήδη πριν από 4 μήνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν σημασία αυτά. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορούσε ότι έχουμε κάνει φωτογραφική τροπολογία. Σήμερα μας κατηγορεί. Σήμερα ότι δεν έχει αναδρομική ότι, ισχύ τροπολογία για τον Σαββίδη. Ακούστε, έτσι λέει, ότι, ο κύριος Τζαβάρας μας κατηγορεί ότι δεν είναι αρκούντος φωτογραφική. λοιπόν, πρέπει λίγο να αποφασίσουμε και στη Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς θέλουν. Εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είμαστε μοναδική κυβέρνηση. Και η κυρία Μπακογιάννη, με συγχωρείτε για διακοπή, λέει ότι ο Τσίπρας χτίζει τη νέα διαπλοκή με το Σαββίδη. Εντάξει. Είναι δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη. Κοιτάξτε, η κυρία Μπακογιάννη, προσωπική φίλη του γνωστού επιχειρηματία κ. Χριστοφοράκου, θα πρέπει να προσέχει λίγο περισσότερο όταν θα αναφέρεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό και για τις σχέσεις του με την επιχειρηματική, εν πάση περιπτώσει, κοινότητα. Είναι γνωστό τη σπάση ότι η μοναδική κυβέρνηση η οποία αγωνίζεται εναντίον πρακτικών οι οποίες έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού είναι η σημερινή κυβέρνηση. Θέλετε να είναι αυτό η λίστα Λαγκάρτ, θέλετε να είναι αυτό η λίστα Μπόριανς, θέλετε να είναι αυτό τα θαλασσοδάνεια των πολιτικών κομμάτων. 400 εκατομμύρια σας θυμίζω χρωστάνε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. 410. Θέλετε, 410, 410, ορίστε. Είναι λίγο παραπάνω. 410 λοιπόν εκατομμύρια χρωστάνε. Είναι λοιπόν λίγο, θα έλεγα, υπερβολικό να κατηγορούν στελέχη τα οποία πρωταγωνίστησαν την 30ετία της διαπλοκής, την σημερινή κυβέρνηση για σχέσεις με, με τη διαπλοκή ή για βούληση να οικοδομήσει νέα διαπλοκή. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουμε ίσους όρους ανταγωνισμού, να διασφαλίζουμε την νομιμότητα και την απόλυτη διαφάνεια σε οποιαδήποτε, με οποιαδήποτε πρωτοβουλία και αν έχουμε πάρει. Θέλω να σας ρωτήσω, για να μου απαντήσετε έτσι με ευθύτητα, εάν σκέφτεστε να γίνει διακανονισμός χρεών και δανείων σε υπομεταβίβαση επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει γραφτεί ότι υπάρχει, ετοιμάζεται, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για Μέγκα, Δόλ και Πίγασο. Είναι λοιπόν, το σενάριο που παίζει είναι ότι ο Σαββίδης ενδιαφέρεται για αυτά τα τρία μέσα. Τον Πίγασο, τον Δόλ και το Μέγκα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια τροπολογία δεν η οποία ετοιμάζεται. Θα σας πω γιατί είναι χαρακτηριστικό και του τρόπου με τον οποίο παράγονται ειδήσεις στην σημερινή εποχή. Υπάρχει... Καλά, ειδήσεις καλό είναι να κυκλοφορούν. Όχι, όχι, με τον τρόπο με τον οποίο παράγονται οι ειδήσεις. Θα σας πω το εξής. Υπάρχει το προαπαιτούμενο νούμερο 60 στην λίστα των 140 προαπαιτουμένων, τις οποίες πρέπει να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση για να κλείσει, να ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση. Το προαπαιτούμενο νούμερο 60, λοιπόν, μιλάει για επιτάχυνση των διαδικασιών πτώχευσης μη έψιλον. Ναι. Στην ελληνική μετάφραση, την οποία έχουν δημοσιεύσει διάφορες εφημερίδες από το αγγλικό κείμενο το οποίο έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς. ΜΜΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάποιοι όμως δημοσιογράφοι θεωρήσαν ότι εδώ υπάρχει κάποιο είδους ρύθμιση η οποία πρέπει να γίνει για μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έτσι παρήχθη μια ολόκληρη ιστορία από το πουθενά. Ναι, ναι. Διότι αν δει κανείς το κείμενο της. Το αγγλικό κείμενο το οποίο συμφωνείται με τους θεσμούς, διότι οι θεσμοί την χάνουν να μην μιλάνε ελληνικά, τουλάχιστον ακόμα. Ελπίζω να μην προλάβουν και να μάθουν. Σιγά σιγά να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι της Επιτροπίας. Αν δείτε λοιπόν το αγγλικό κείμενο στο προαπαιτούμενο νούμερο 60, λέει SME. Άρα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημαίνει small and medium enterprises. Είναι μια απάντηση που δίνει απαντήσεις. Είναι μια απάντηση που δίνει απαντήσεις. Έχω ένα ενδιαφέρον ερώτημα από ένα φίλο μου που λέει το εξής, κύριε Υπουργέ. Τι θα κάνει η κυβέρνηση για να βοηθηθούν οι εφημερίδες που βρίσκονται σε μεγάλη κρίση. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει κρατική στήριξη στα έντυπα. Κοιτάξτε να δείτε, τα πάρα πολλά από τα έντυπα τα οποία κυκλοφορούν έχουν βρεθεί σε δεινή οικονομική κατάσταση, διότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση αυτή ήρθε στην εξουσία, σταμάτησε η παροχή δανείων με αέρα. Αυτό το οποίο εμείς υποστηρίζουμε και θα υποστηρίζουμε. Βάλτε μια ανατελεία. Δεν είναι όλοι οι εκδότες, έτσι ξέρετε. Το ξέρω ότι υπάρχουν εκδότες οι οποίοι έχουν χάσει την περιουσία τους.
που έχουν βάλει τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία σαν εγγύηση στις τράπεζες. Και έχουν ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Άλλοι βέβαια εκδότες πράγματι δανείζονται με αέρα. Ναι. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Λιάτσο, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί και κάνει ό,τι μπορεί, έτσι ώστε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, να επωφεληθούν από τις ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι υπάρχει και ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Υπάρχουν πάντα οι διαδικασίες του πτωχευτικού κώδικα. Ωστόσο, από τη δική μας μεριά υποστηρίζουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία, εφόσον γίνεται με διαφάνεια και στο πλαίσιο της νομιμότητας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υποστηρίξουμε χαριστικού τύπου διευθετήσεις και χαριστικού τύπου αναδιαρθρώσεις δανείων, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα ενισχύσουμε εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιμες σύμφωνα με τον νόμο και δικαιούνται τα ωφελήματα τα οποία προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Και για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ, όπως και για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Υπάρχουν με διαφάνεια, ισότητα. Και στο τη διαφάνεια τη θέλουν όλοι. Δεν ξέρω αν τη θέλουν τα κόμματα. Πάντως οι πολίτες και η κοινωνία τη θέλει τη διαφάνεια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια που μπορούν να αξιοποιήσετε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα. Πιστέψτε με, αν υπάρχει οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κονδύλι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί, έχει αξιοποιηθεί. Να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρώτη σε ό,τι αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό αυτό. Πείτε μου κάτι. Υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Τσακαλώτο. Και το δεύτερο ερώτημα πάνω σε αυτό, να απαντήσετε συνολικά. Θα μας τρελάνει ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος μας είχε πει ότι αν πέσει το αφορολόγητο από τις 9.000 στις κάτω από τις 9.000 θα παραιτηθεί. Και όχι μόνο δεν παραιτείται, μαθαίνω ότι είναι, πώς να το πω, πολύ ένθερμος και στη διαπραγμάτευση και παραμένει ακόμα πολύ ισχυρός. Τι γίνεται? Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Πρωθυπουργού. Ένας είναι ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα θέμα, λοιπόν. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Καμία άλλη. Γιατί δεν παραιτήθηκε ο κύριος Τσακαλώτος? Λοιπόν, ο οποίος είχε πει ότι θα παραιτηθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσακαλώτο και εκείνη τη δήλωση. Εκείνη η δήλωση, όπως ξέρετε, έγινε στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτούσε 5-6 μήνες μετά τη συμφωνία του Αυγούστου την μείωση του αφορολόγητου στο πλαίσιο εκείνης της απίστευτης προσπάθειάς του να επιβάλει μέτρα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι, παραπάνω στην πρώτη αξιολόγηση. Και τότε ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό αποδεκτό από την ελληνική κυβέρνηση λίγους μήνες αφού έχουμε καταλήξει στην συμφωνία του Αυγούστου 2015 που προέβλεπε συγκεκριμένη δημοσιονομική προσαρμογή. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι και αφού έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση, τέθηκε από τη μεριά της Γερμανίας ως προαπαιτούμενο για τη συνέχιση του ελληνικού προγράμματος η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είπε δηλαδή ότι χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η δυναμική της διαπραγμάτευσης άλλαξε πλήρως σε εκείνη τη φάση. Αυτό το οποίο εμείς αναγκαστήκαμε να κάνουμε ήταν μία υποχώρηση σε ό,τι αφορούσε την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 1% αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου. Ωστόσο, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη υποχώρηση από την αρχική του θέση και η υποχώρησή του αυτή αφορούσε την ψήφιση, την ταυτόχρονη ψήφιση και εφαρμογή των αντιμέτρων. Τα μέτρα και τα αντίμετρα θα ψηφιστούν ταυτόχρονα. Μαζί και θα ισχύσουν και θα εφαρμοστούν μαζί. Ταυτόχρονα. Λοιπόν, και θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Βεβαίως. Και θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Αυτή, λοιπόν, αυτό λοιπόν το πεδίο ισορροπίας ήταν αυτό που προέκυψε μετά από τη μεγάλη μάχη της διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Και νομίζω ότι ο κύριος Τσακαλώτος κάνει καλό και στην κυβέρνηση αλλά και στη χώρα με το γεγονός ότι δεν παραιτείται. Τώρα, ανασχηματισμός. Ακούγονται διάφορα, συλλέγουμε και εμείς πληροφορίες. Τη μία είναι κοντά ανασχηματισμός, την άλλη είναι μακριά ο ανασχηματισμός. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι έγινε πρόσφατα ο ανασχηματισμός. Άρα κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να γίνει ανασχηματισμός. Έρχονται τα μέλη διαρκώς. Θα σας πω κάτι. Πολλοί δημοσιογράφοι με πιάνουν και μου λένε ότι τώρα που έχει κλείσει η αξιολόγηση, τώρα που φαίνεται τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, τι θα κάνουμε εμείς το καλοκαίρι, τι θα γράφουμε, τι θα λέμε. Τους λέω ότι να σας πω, μάλλον θα πρέπει να καλύψετε και άλλες πτυχές του κυβερνητικού ρεπορτάζ. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Νομίζω λοιπόν ότι το
θέμα του ανασχηματισμού είναι μία από αυτές τις ιδέες που κατεβάζουν είτε πολιτικοί εγκέφαλοι είτε δημοσιογράφοι. Για να έχουμε να γράφουμε, για να έχουν να λένε διάφορα πράγματα. Δεν επίκειται κανενός είδους σχεδιασμός ή οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός εχθές, νομίζω, στη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Παιδείας ήταν περισσότερο από με τις εκλογές, τι γίνεται, κύριε Τζανακόπουλε? Οι εκλογές, νομίζω ότι. Τέλος τετραετίας εκλογές. Έχει γίνει απολύτως σαφές ότι ο σχεδιασμός της ελληνικής κυβέρνησης είναι ένας σχεδιασμός για 2+4. Τα δύο αυτά χρόνια, ενάμιση χρόνος μέχρι να βγούμε από το πρόγραμμα. Στη συνέχεια, η προσπάθεια να εμπεδωθεί σταθερότητα και έξω από τις διαδικασίες της Επιτροπίας και άλλα 4 χρόνια για να μπορέσουμε να. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε τώρα να υλοποιήσουμε, γιατί είστε, ναι, απολύτως. Πιστεύετε σοβαρά, το λέτε, ότι μπορείτε να ξαναψηφιστείτε, δηλαδή, βεβαίως, στο τέλος της τετραετίας με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί? Βεβαίως. Για τις δημοσκοπήσεις, τι λέτε, που σας έχουν στα τάρταρα? Και θα σας πω. Ναι. Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αριστεράς και δεξιάς στην Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολύ σαφείς και στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος. Ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση, διότι προφανώς εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Ξέρουν όμως πάρα πολύ καλά ποιος μάχεται για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, ποιος προσπαθεί να κάνει τα πάντα έτσι ώστε να επιτύχει μέτρα κοινωνικής στήριξης, ποιος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να ανατρέψει την κατάσταση στην αγορά εργασίας, ποια είναι η κυβέρνηση εκείνη η οποία για πρώτη φορά βάζει στο στόχαστρο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τη διαπλοκή, όλες εκείνες τις πρακτικές οι οποίες οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, και ξέρει και πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι συνεχιστές του παλιού καθεστώτος. Έτσι, όταν θα έρθει η ώρα της πολιτικής κρίσης, η κρίσιμη λοιπόν ώρα, έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός θα ξαναστηρίξει την σημερινή κυβέρνηση. Πάντως, βέβαια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, εάν τις εμπιστεύεστε, εγώ δεν τις εμπιστεύομαι, αλλά τις μελετώ και τις διαβάζω. Εσείς το είπατε. Σας έχουν πολύ κάτω. Εσείς το είπατε. Σας έχουν πάρα πολύ κάτω. Τώρα, για τις εκλογές που λέγαμε, ένας κανονικός χρόνος, αν όλα πάνε ομαλά από εδώ και πέρα και έχουμε χρέος, έχουμε ποσοτική χαλάρωση και επιτυχημένη έξοδο στις αγορές, ένας καλός πολιτικός χρόνος ίσως να είναι το φθινόπωρο του 2018. Ο καλός πολιτικός χρόνος είναι ο συνταγματικός χρόνος, κύριε. Στο τέλος της τετραετίας. Στο τέλος της τετραετίας. Το βλέπουμε σπάνια, να μην πω και καθόλου. Για να δούμε αν θα το δούμε αυτό από τον κύριο Τσίπρα. Είμαστε η κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από την Επιτροπία και θα είμαστε και η κυβέρνηση που θα ολοκληρώσει την τετραετία και θα πάρει και δεύτερη τετραετία, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικού μετασχηματισμού. Λοιπόν, πέρασε η ώρα δυστυχώς πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε αυτή την ώρα εδώ ζωντανά. Κρατώ την υπόσχεση και τη συζήτηση που κάναμε ένα βράδυ που θα σας είναι και σας εύκολο να έρθετε εδώ πέρα να καθίσουμε 2 ώρες και να ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές, γιατί πάνω, για μένα προσωπικά μετράει πάρα πολύ να ρωτάει απευθείας ο κόσμος τους καλεσμένους μου. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Θα πάμε σε